Υπάρχουν και άλλα ζητήματα εξίσου σημαντικά που καίνε τους Έλληνες, γιατί το Σαρακοστιανό τραπέζι είναι ακόμα πιο τσουχτερό φέτος. Να δεις και τη στήριξη. Θέλω να δούμε λοιπόν, αφού καλησπερίσουμε τον κύριο Λεχουρίτη, τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, που είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών ΙΝΚΑ. Κύριε Λεχουρίτη, καλησπέρα. Ζητώ συγγνώμη για την αλλαγή λίγο της σειράς. Προκύψανε θέματα μείζωνα, όπως βλέπετε, τα οποία μας επηρεάζουν όλους. Πάμε λοιπόν να δούμε μαζί, για να μας πείτε τι συμβαίνει, κύριε Λεχουρίτη, εν ώψη του τριημέρου, να πάρουμε μια γεύση με τις τιμές των Σαρακοστιανών. Για δώστε το, παρακαλώ πάρα πολύ, να δούμε την κάρτα. Εδώ λοιπόν έχουμε και λέμε λαγάνα 22% επάνω αύξηση, 3,7 έως 4 ευρώ. Χαλβά στο κιλό έως 9,35, 46% αύξηση. Το κιλό τα καλαμάρια 12,25, 22% αύξηση. 15,30 οι γαρίδες απλησίαστες, 6%. Τα ραμοσαλάτα, καλά. Τα 450 γραμμάρια, 3,5 ευρώ, 100% επάνω. Και η μελιτζανοσαλάτα, 122% επάνω, 2,40 ευρώ τα 250 γραμμάρια. Διπλάσιες και υπερδιπλάσιες, κύριε Λεχουρίτη, βλέπουμε ότι είναι οι τιμές. Πώς θα τα βγάλουν πέρα φέτος οι καταναλωτές, τι σας λένε? Καλησπέρα κύριε Καψαμπέλη, καλησπέρα κύριε. Καλησπέρα. Είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση αρέσκεται στο ψέμα. Και από τη στιγμή που λέει ότι δεν υπάρχει ακρίβεια και ότι οι τιμές είναι ίδιες με πέρσι, ένα συμπέρασμα βγαίνει, ότι όλα αυτά είναι κοροϊδία. Είναι εντελώς αντίθετο ακόμα και το θέμα της αγοράς. Ο καταναλωτής το βιώνει στην καθημερινότητά του και όχι μόνο αυτό. Έχει ένα επικοινωνιακό τέχνασμα η κυβέρνηση να βγαίνει κατά καιρούς, γιατί αυτό το βλέπουμε διαχρονικά, με το περιβόητο καλάθι του νοικοκυριού, με τις μόνιμες εκτόσεις, με το 1500 προϊόντα τη μία μέρα, με το 3000 την επόμενη μέρα, με το 5000 τη μεθεπόμενη. Δηλαδή ανεβαίνουν οι κωδικοί αλλά δεν πέφτουν οι τιμές. Πώς συμβαίνει αυτό επικοινωνιακά, να το επικοινωνεί η κυβέρνηση με τα παπαγαλάκια τους δημοσιογράφους, είναι γνωστό. Αυτό το παιχνίδι πέφτει, αυτό το παιχνίδι περνάει και νομίζει ότι κοροϊδεύει την κοινωνία και τον κόσμο, γιατί δεν βλέπει ο κόσμος το τι ακριβώς συμβαίνει στην αγορά και πώς αυξάνονται τα προϊόντα. Πήγε όμως, σας διακόπτω κύριε Λεχουρίτη, και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πήγε ο κύριος Κρέκας, ο υπουργός, στη Βαρβάκιο και είπε ότι οι τιμές δεν έχουν ανεβεί. Ναι, μα κάθε χρόνο το ίδιο λένε, κύριε Καψαμπέλη. Και πέρσι όταν είχε πάει ο Άδωνης Γεωργιάδης έλεγαν ότι οι τιμές δεν έχουν ανέβει και ότι είναι ίσες με πρόπερση. Πρόπερση, πάλι το ίδιο παραμύθι. Κάθε χρόνο και κάθε περίοδο μας λένε το ίδιο παραμύθι. Εγώ όμως, πέραν από αυτό το καλάθι της Σαρακοστής, ξέρετε τι, έρχεται, σε τρεις μέρες έχουμε καθαρή Δευτέρα, δηλαδή η κάθαρση. Και μπαίνουμε στην νηστεία. Δυστυχώς οι πολιτικοί δεν έχουν κάθαρση. Έρχεται καθαρά Δευτέρα και θα καθαρίζει ο κόσμος, αλλά δεν καθαρίζουμε από τους πολιτικούς. Και γιατί δεν καθαρίζουμε? Διότι όταν το βρεφικό γάλα στη Σουηδία έχει 13,5 ευρώ και στην Ελλάδα το ίδιο ακριβώς, η ίδια εταιρεία, τα πάντα όλα το ίδιο, έχει 26,89, 100% επάνω, και μας είπαν τα τέσσερα προαπαιτούμενα πως θα εφαρμοστούν από την 1η Μαρτίου του 2024 και οι τιμές στα βρεφικά γάλατα αλλά και στα άλλα προϊόντα παραμένουν το ίδιο, τελικά παίζεται ένα παιχνίδι μεταξύ της κυβέρνησης και των εμπόρων εις βάρος των καταναλωτών. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Ό,τι λέει η κυβέρνηση περί χαμηλών τιμών, περί μείωσης, όλα αυτά είναι ουραφέξαλα. Και αυτά τα πρόστιμα που ανακοινώνονται, κύριε Λεχουρίτη. Κύριε Καψαμπέλη, αν εσείς βγάζετε 10 εκατομμύρια το χρόνο καθαρά κέρδη στη τσέπη και σας βάλουν 1 εκατομμύριο, θα σας ενοχλήσει? Αφού έχετε βγάλει 9 εκατομμύρια. Άρα δεν έχει νόημα τα πρόστιμα
Δεν πάνε στην τσέπη του καταναλωτή, κύριε Καψαβέλη. Πάνε στα ταμεία και όταν πάνε και εφόσον πάνε και πότε θα πάνε μετά από δικαστικές διενέξεις θα φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι δεν θα φτάσουν. Αλλά πέραν από αυτό, όταν βλέπετε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να το σέρνουν στα σούπερ μάρκετ και να αγκαλιάζει την κυρία και να της λέει πάρε καλλιντικά γιατί έπεσαν οι τιμές. Τι να συμπεράνει ο κόσμος? Ότι λάθος ενημέρωση έχει? Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να εφαρμόσει το ανέκδοτο του Χότζα, θεωρώντας ότι αφού ανέβηκαν οι τιμές των προϊόντων στο Θεό 200-300% επάνω, ότι με ένα 15% που θα πέσουν σε κάποια προϊόντα, ότι χτυπήθηκε η ακρίβεια. Δεν μας λένε όμως για το συρρυκνωμένο πληθωρισμό, δεν μας λένε για τις μειωμένες ποσότητες για να μην ανέβει ο πληθωρισμός που είναι σε συνεννόηση οι εταιρείες με την κυβέρνηση να ρίχνουν την ποσότητα για να μην ανέβει η τιμή. Αυτό δεν το λένε και αν τους το ρωτήσεις θα το διαψεύσουν και θα πούνε εμείς με τις εταιρείες. Μα τι είναι αυτά που λέτε? Είναι σοβαρά πράγματα να τα λέει ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ? Και όμως αυτό συμβαίνει γιατί σε διαφορετική περίπτωση η κυβέρνηση θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα της αγοράς, να βάλει σειρά. Δεν τη θέλει να τη βάλει τη σειρά. Λέει ότι βάζω φραγμούς στην κερδοσκοπία, στην εσχροκέρδεια, στην ακρίβεια, αλλά από την άλλη κλείνει το μάτι, όπως συμβαίνει και με τα καύσιμα. Είδατε που πάνε τα καύσιμα ξανά μανά? Γιατί έρχεται το τριήμερο και ανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων για να οικονομήσουν κάποιοι. Τι θα οικονομήσουν αυτά τα περιβόητα πρατήρια? Όταν βγαίνει ο περσινός Υπουργός Ανάπτυξης και λέει ότι για να πιαστεί η νοθεία πρέπει το καύσιμο να είναι νοθευμένο πάνω από 50%, εσείς τι λέτε ότι θα γίνει στην αγορά? Στέλνει μήνυμα. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Και δυστυχώς λυπάμαι, γιατί δεν είναι μόνο σε αυτό το θέμα. Είναι στο θέμα των τεμπών, είναι στο θέμα της παιδεραστίας, είναι στο θέμα των email, ότι δεν ξέραμε, δεν γνωρίζαμε και ξέρετε αυτά είναι όλα ψέματα και fake news. Και βεβαίως έχει απόλυτο δίκιο η κυβέρνηση για την επιστολική ψήφο, γιατί θεωρώ ότι έχω και εγώ το δικαίωμα σαν απλός πολίτης, παρατηρώντας τα πολιτικά χτενόμενα εκτός από πρόεδρος του ΙΝΚΑ, να αναφερθώ σε αυτά τα οποία βλέπουμε στην καθημερινότητα που η κυβέρνηση τα διαψεύδει πάντα, αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι είναι όλα αλήθεια. Ερωτήσεις, κύριε? Τίποτα. Εγώ μια επισήμανση, κύριε Λεχουρίτη. Ο κύριος Μητσοτάκης πριν από λίγες ημέρες σε συζήτησή του με τον κύριο Γιώργο Καπουτζίδη στο τρίτο ετήσιο συνέδριο του Upfront Initiative είπε την εξής ατάκα. Εγώ ανατρίχιασα. Ότι τυραννία. Ο κίνδυνος είναι η τυραννία της πλειοψηφίας. Αυτό κάτι παρόμοιο είχε πει ο Χίτλερ, ξέρετε. Του Μαρκούζε είναι. Είναι μαρξιστής θεωρητικού. Ναι, αλλά στην νεότερη ιστορία την είχε πει ο Χίτλερ λέγοντας ότι καμία πλειοψηφία δεν μπορεί να υποκαταστήσει μια ικανή μειοψηφία. Τι σοσιαλιστές, τι εθνικοσοσιαλιστές. Τυραννία της πλειοψηφίας. Μην αναρωτιόμαστε λοιπόν γιατί έχει βάλει μια Ελλάδα στη μέγενη ολόκληρο τον ελληνικό λαό να υποφέρει, ενώ όπως πολύ σωστά είπατε, κάποια καρτέλ, μια μειοψηφία δηλαδή, πλουτίζει στο αίμα των Ελλήνων. Μέρος του καθεστωτισμού που ζούμε είναι ο οικονομικός καθεστωτισμός. Δεν θα κουραστώ να μιλώ για την οικονομική ελευθερία και δεν θα κουραστώ να απευθύνομαι στους τηλεθεατές και να τους λέω εκτός από όλα τα άλλα θα πρέπει να συναρτήσετε την ψήφο σας με το κριτήριο των οικονομικών προγραμμάτων. Είναι αδιανόητο, κύριε Λεχουρίτη, ότι από το 1 ευρώ που βγάζουμε, από το 1 ευρώ που βγάζουμε, στον μέσο Έλληνα πολίτη το κράτος παίρνει από 33 λεπτά μέχρι 45 λεπτά. Βγάζεις ένα ευρώ και σου παίρνει από το 1 τρίτο μέχρι το μισό το κράτος. Και ύστερα σε βάζει να πας να αγοράσεις με αυτό το μισό ευρώ τα χρειώδη για τον εαυτό σου και την οικογένειά σου και σου βάζει καπέλο 13% ή 24%. Ένα flat tax 15%. Ένας χαμηλός. Παρακαλώ. Ακούστε τι συμβαίνει, γιατί έχει κύρια και πρώτα ευθύνη η κυβέρνηση και μετά αυτό η ομάδα. Αυτό λέω, ομάδες. Ότι είναι οικονομικός, ναι, καθεστωτισμός. Είναι Σοβιετία αυτό το οποίο ζούμε. Θα σας
θα σας επιβεβαιώσω σε αυτό το οποίο λέτε. Αυτό θέλω να πω. Όταν πάτε σε μια καφετέρια και πιείτε όρθιος πώς το λένε, χυμό πορτοκαλάδα, ο ΦΠΑ είναι 13%. Άμα κάτσω. Άμα καθίστε είναι 24%. Έτσι. Δηλαδή ο παρολογισμός είναι σε τέτοιο βαθμό που λες τελικά ρε παιδιά, είστε με τα καλά σας. Νομοθετείτε σε τι πράγματα νομοθετείτε. Δεν θέλω να γίνω επαναλαμβανόμενος κουραστικός. Ένα είναι το κόμμα αυτή τη στιγμή που έχει πει ότι όλοι οι φόροι στην Ελλάδα πρέπει να είναι 15%. Ένα flat tax. Αυτό αυτόματα θα έδινε μια τεράστια ανάσα. Διότι δεν είναι μόνο τα καρτέλ. Είναι και η φορολογία. Κύριε Λεχουρίτη μου. Ξέρετε γιατί δεν πέφτει ο ειδικός φόρος κατανάλωση στα καύσιμα? Γιατί θα πτωχεύσουν οι λαθρέμποροι. Γιατί πρέπει να δίνουν επιδόματα σε Πακιστανούς, κύριε Λεχουρίτη. Όχι. Έχουν να δίνουν επιδόματα σε τρανσέξουαλ. Αυτό που λέει ο κύριος Λεχουρίτης. Έλα, Άρη. Να κλείσουμε με την ερώτηση του Άρη. Τόσο περισσότερο λαθρεμπόριο γίνεται. Να κλείσουμε με τον Άρη Σπίνο, κύριε Λεχουρίτη, την ερώτηση του Άρη Σπίνου. Έλα, Άρη. Προσπαθώ να πω, ελπίζω να το καταφέρω, ότι εγώ έχω πάψει να χαϊδεύω στο πρόσωπο την κοινωνία. Και αν βρίσκω κανένα νερό παγωμένο, το ρίχνω στο πρόσωπο, μπας και ξυπνήσει και θέλω να γίνετε σύμμαχος κι εσείς. Η κυβέρνηση είναι κακιά, είναι κακιά. Είναι κατάπτυστη, είναι κατάπτυστη. Είναι διεφθαρμένη, είναι διεφθαρμένη. Τι κάνει ο Έλληνας πολίτης? Γιατί κάθεται στην ουρά να πάρει λαγάνα, ένα χαλβά και μια ντοματοσαλάτα, ντοροσαλάτα, πώς λέγεται, δεν ξέρω, στις αλυσίδες? Γιατί εγώ είδα μόνο σε αυτό το έρμο κανάλι μια διαμαρτυρία που κάνατε πριν από ένα μήνα. Απεργίας, διαμαρτυρίας, κινητοποίησης για το γάλα, ένα σποτάκι που βγάλατε. Μόνο εδώ έπαιξε. Δεν το είδα σε άλλα κανάλια. Γιατί δεν σας βλέπω τώρα, αγαπημένο μου Γιώργο Λεχουρίτη, με ένα χαρτί στο χέρι, με τις αλυσίδες των ψωμιών και να πείτε εδώ λαέ, μην ξαναπατήσεις. Σου πίνουνε το αίμα. Είναι συνένοχοι και τα μιλιέ. Δεν σας έχω δει έξω από τα μεγάλα κανάλια. Δεν με αφήνετε, κύριε Καψαμπέλη μου. Δεν με αφήνετε να μιλήσω, κύριε Καψαμπέλη μου. Δεν με αφήνετε να μιλήσω. Πιέζουνε. Θα αυτοκτονήσω στο τέλος. Όχι, μη μας κάνεις. Αλλά δεν αυτοκτονώ, έτσι το λέω. Ελάτε, κύριε Λεχουρίτη, βοηθήστε με εσείς τουλάχιστον. Πιστεύω να καταλαβαίνει και λέω λακωνικός, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Σε 30 δευτερόλεπτα. Ακριβώς. Μεγάλη αλυσίδα φούρνων. Πουλάει κατεψυγμένη ζύμη ως φρέσκια. Και μάλιστα το διαφημίζει στην τηλεόραση με τις λαγάνες. Πώς λέγεται αυτή η αλυσίδα? Πώς λέγεται, πείτε το όνομα. Υπάρχει καταγγελία, κύριε Σπίνο μου επιτρέπετε, υπάρχει καταγγελία από 29 Μαΐου του 2023. Την ξέρει και ο ίδιος ο υπουργός, ο κύριος Κρέκας. Την ξέρει η Δημαία. Την ξέρει ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή. Δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Την καλύπτουν την εταιρεία αυτή. Πείτε το όνομα, κύριε Λεχουρίτη μου. Πείτε το να πάει η μανούλα μου αύριο να μην πάρει λαγάνα. Να πάει η κυρία Λένη να μην πάρει λαγάνα. Πείτε το όνομά της. Κύριε Λεχουρίτη, σας ευχαριστώ. Κύριε Σπίνο, κύριε Λεχουρίτη. Δεν έχω λεφτά για να πληρώσω στα δικαστήρια. Μάλιστα. Αυτοί έχουν λεφτά για να με κυνηγάνε. Κύριε Λεχουρίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την περιεκτική πάντως και διαφωτιστική συζήτηση που είχαμε εν ώψη του τριημέρου και της καθαρής Δευτέρας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λεχουρίτη.